Μεγάλη Πέμπτη σήμερα. Και θα γυρίσουμε πίσω τον χρόνο για να πάμε μεγάλη εβδομάδα στην Καπαδοκία, στον ονειρεμένο μοναδικό αυτό τόπο, στην πατρογονική γη. Εκεί θα ταξιδέψουμε με τον Σιμεών Κιμήσογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, και θα ακούσουμε να μας λέει για τη μεγάλη εβδομάδα στην Καπαδοκία, για τα ήθη και τα έθιμα. Η Καπαδοκία, χώρα Αγίων, είναι ένας τόπος όπου έβγαλε ανθρώπους σπουδαίους που αγαπήσανε την πίστη, το Θεό και ακολουθήσανε όλα τα αυστηρά τυπικά της πίστης τους. Να το πούμε αυτό και να αρχίσουμε κάπως έτσι, θα ήθελα εγώ, να δούμε τους Καπαδόκες που ακολουθούν τα τυπικά της πίστης. Νηστεύουν λοιπόν αυστηρά όλη τη Σαρακοστή. Αυστηρά τη Σαρακοστή, αλλά τη Μεγάλη Εβδομάδα νηστεύουν ακόμα αυστηρότερα και πηγαίνουν κάθε μέρα στην εκκλησία, ιδίως οι γυναίκες, καθώς πολλοί άντρες δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν όλες τις εκκλησιαστικές ακολουθίες, γιατί έπρεπε να ασχοληθούν με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εργασίες. Αρκετές μέρες πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα, οι νέοι μάζευαν καύσιμα υλικά όπως άχυρα, ξερά χόρτα, άχρηστα ξύλα ή οτιδήποτε μπορούσε να καεί και τα συγκέντρωναν στους μαχαλάδες τους, προετοιμαζόμενοι για τις μεγάλες παραδοσιακές φωτιές που θα άναβαν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Κάθε βράδυ, έως το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, μόλις σουρούπωνε, μαζεύονταν οι νέοι από τις γειτονιές σε ομάδες. Κρατούσε ένας από κάθε ομάδα ένα ξύλο, μακρύ ως μισό μέτρο, πελεκημένο εμπρός σαν σφυρίχτρα, και σφυρίζοντας, τραγουδώντας, τάχα πως πήγαιναν με βήμα, έκαναν μια-δυο φορές το γύρο της γειτονιάς και κατόπιν επέστρεφαν στα σπίτια τους. «Τα παιδιά γυρίζουν και τραγουδούν», λέγανε οι μεγάλοι. Έτσι λοιπόν ήτανε τα δεδομένα μέχρι την Μεγάλη Πέμπτη. Έφαν κόκκινα αυγά με φλούδες από κρεμμύδια. Η επίσημη τελετή του νηπτήρος ετελείτο στη μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Τζιντζίντερε της Καπαδοκίας, που θεωρούνταν ως δεύτερη Ιερουσαλήμ. Ο Μητροπολίτης Κιθαρίας τότε, με 12 ιερείς ψεύρα, για να είναι ορατή από τους πολυάριθμους πιστούς που συνέρεαν εκεί από διάφορα μέρη της Καπαδοκίας. Κατά τη λειτουργία της τελετής, ο Δεσπότης έβγαζε τα άμφια του, έδαινε μια πετσέτα γύρω από τη μέση του και με καθαγιασμένο νερό που είχε σε μια λεκάνη έπλαινε και στη συνέχεια σκούπιζε τα δεξιά πόδια των παπάδων του, ακολουθώντας το παράδειγμα της μεγάλης ταπεινοφροσύνης του Ιησού προς μαθητές του. Με το καθαγιασμένο νερό έβριχαν οι προσκυνητές τα μαντήλια τους και με εκείνα τα μέτωπα των ανθρώπων τους όταν επέστρεφαν σπίτι τους για ευλογία. Στην Καπαδοκία άνθησε ο σκητισμός. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός, οι μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας, γεννήθηκαν εκεί και από εκεί μετέφεραν σε όλη την οικουμένη όλες τις γραφές του χριστιανισμού. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης πήγαιναν στην εκκλησία να παρακολουθήσουν τη λειτουργία και να ακούσουν τα 12 Ευαγγέλια. Μαζί τους έπαιρναν οι πιστοί το καρβέλι του Ευαγγελίου που ήταν στρογγυλό, ζυμωμένο με αλεύρι, γάλα και αυγά, τσουρέκι, βάζοντας στο κέντρο του ένα αυγό. Το τσουρέκι αυτό το κρεμούσαν στα σύρια τους, όπου και το άφηναν έως την Ανάσταση για να ευλογηθεί. Καθένας είχε το στασίδι του, έτσι, στην εκκλησία. Είχε το στασίδι τους, είχαν στην εκκλησία τους, στην εκκλησία τους τα στασίδια, και ο καθένας τιμούσε το στασίδι, τα λουλούδια, ή δεν ανεκατεύονταν ο ένας με τον άλλον. Άφηναν λοιπόν τα πράγματά τους στα στασίδια και κανείς δεν τα πείραζε μέχρι να πάνε τα πάρει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά, του στασιδίου. Τι σημαίνει το αυγό στη μέση του τσουρεκιού? Το αυγό ούτως ή άλλως πάντα συμβόλιζε πολλά δεδομένα
στους ανθρώπους, όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και παντού. Φαντάζομαι ότι το αυγό το βάζανε για να τιμήσουν την... να δείξουν πόσο κεντρικό σημείο είναι το αυγό που δημιουργεί τη ζωή μετά. Κάπως έτσι. Το, είπαμε το τσουρέκι και αυτό το κρεμούσε στα σασίδια τους, όπου και το άφηναν ως την Ανάσταση για να ευλογηθεί. Όμως, εκτός από το τσουρέκι που παίρνανε μαζί τους τη Μεγάλη Πέμπτη, είχαν και μια δερμάτινη τσάντα γεμάτη με κόκκινα αυγά, αλάτι, γιαούρτι, βούτυρο και μέλι, για να διαβαστούν και εκείνα μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη. Σε ορισμένα χωριά της Καπαδοκίας είχαν ένα μανουάλι για 12 μεγάλα κεριά. Και όταν ο παπάς στη Μεγάλη Πέμπτη έλεγε τα Ευαγγέλια, για κάθε Ευαγγέλιο έσβηναν και ένα κερί. Τα υπολείμματα των κεριών που απέμεναν δεν τα πετούσανε, αλλά τα έκοβαν και τα μοίραζε ο παπάς στους πιστούς που τα χρησιμοποιούσαν ως φυλαχτά. Επίσης για φυλαχτό, σε ορισμένα μέρη πέρανε και ένα μικρό κομμάτι από το σεντόνι του Χριστού. Άλιστα. Κάθε φορά, Θεοδώρα, που τη Μεγάλη Πέμπτη άρχιζε το διάβασμα των Ευαγγελίων, άρρωστοι χριστιανοί, αλλά ορισμένες φορές και μουσουλμάνοι από τις γύρω περιοχές, ξάπλωναν μπροστά στο ιερό για να ευλογηθούν από τα ιερά λόγια των Ευαγγελιστών και να γιατρευτούν. Οι άλλοι πιστοί την ώρα των Ευαγγελίων κρατούσαν τα κεριά τους, όπως και σήμερα. Και αναμένα, ανάβαν τα κεριά τους. Τα υπολείμματα από τα κεριά αυτά, οι πιστοί τα έπαιρναν και τα πήγαιναν στο σπίτι τους, γιατί θεωρούσαν το άναμά τους ευλογημένο και σωτήριο, θα λέγαμε, σε δύσκολες στιγμές, όπως σε καταιγίδες, όταν έπεσαν κεραυνοί ή άλλες δύσκολες ώρες. Να σου πω, Θεοδώρα, ότι ακόμα και η μητέρα μου, εδώ στην Ελλάδα, εδώ στο χωριά μας, όταν ο καιρός ήταν χάλια έξω και είχαμε κεραυνούς, μπόρες και τέτοια, επικίνδυνες καιρικές καταστάσεις, έλεγε να ανάψουμε μια, τη λαμπάδα που έχω από τη Μεγάλη Πέμπτη, κρατούσε τη λαμπάδα όπως την άναβε τη λαμπάδα για να μην, για να μας προφυλάξει ο Θεός από το κακό. Μάλιστα. Που γίνονται γύρω μας. Μάλιστα. Μετά την ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης, δεν φεύγανε από την εκκλησία οι πιστοί, αλλά μένανε εκεί όλη τη νύχτα. Οι μεγάλοι, οι άντρες, φύλαγαν τον Χριστό και οι κοπέλες στόλιζαν με λουλούδια τον επιτάφιο, ψέλλοντας μυρολόγια. Σήμερα μιλάμε για την Καπαδοκία, Μεγάλη Πέμπτη 2021, και μεταφερόμαστε στα ήθη και στα έθιμα, στις παραδόσεις της πατρογονικής γης, της Καπαδοκίας. Η γη της φωτιάς και της πέτρας, περιτριγυρισμένη από τις οροσύρες του Ταύρου, του Αντίταυρου, το δίδυμο όρος και το σβησμένο ηφαίστειο Αργαίος, με ύψος περίπου 4.000 μέτρων. Ένα συγκλονιστικό τοπίο. Εκεί, σύμφωνα με το μύθο, διαδραματίστηκαν τα επικά καταρθώματα του Διογενεία Κρήτα. Εκεί κάλπαζαν οι Αμαζόνες. Εκεί γεννήθηκε η καπαδοκική θεά Μά, η Κυβέλη, η μητέρα των θεών. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω και ο Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας, μας μιλάει για το Πάσχα στην Καπαδοκία. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης τελειώνουν τα 12 Ευαγγέλια και οι γυναίκες στολίζουν τον επιτάφιο. Οι γυναίκες στολίζουν τον επιτάφιο και οι άντρες φυλάνε τον Χριστό μέσα στην Εκκλησία το βράδυ. Και ερχόμαστε στην την ημέρα του μεγαλύτερου πένθους των χριστιανών, που είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Η Μεγάλη Παρασκευή κανείς δεν δούλευε. Όλα ήταν κλειστά στην Καπαδοκία. Θεωρούσαν οι Καπαδόκες μεγάλη αμαρτία να πιάσει κάποιος σφυρί ή καρφί εκείνη την ημέρα. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής πήγαιναν οι Καπαδόκες στην εκκλησία κρατώντας ένα μεγάλο κερί. Εκεί τα αγόρια έφεραν τα εγκόμια, τα γράμματα της Παναγίας, όπως έλεγαν τους επιτάφιους θρήνους, που είναι η ζωή εν τάφο, το άξιο νεστή και το εγενέ πάση. Να πούμε ότι ο επιτάφιος ήταν ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο με την εικόνα του Χριστού, το οποίο έβαζαν πάνω σε ένα τραπέζι. Τη Μεγάλη Παρασκευή κάνανε την περιφορά του επιτάφιου μόνο στην αυλή της εκκλησίας. Καταλαβαίνουμε για το φόβο των Τούρκων ή μην τους ερεθίσουν. Τον κρατούσαν 4 παπάδες.
καθένας από τη μία γωνία του. Κατά τη διάρκεια της περιφοράς, τα παλικάρια του χωριού πυροβολούσαν στον αέρα όπως και στην Ανάσταση. Μετά το τέλος της περιφοράς, όλο το εκκλησίασμα περνούσε τρεις φορές από κάτω από τον επιτάφιο, τον προσκυνούσαν για να είναι γεροί. Μάλιστα, έπαιρναν τα ράσα των παπάδων που ήταν γύρω για να γιατρευτούν οι άρρωστοι, αλλά και για το καλό υγιής. Μέσα στην εκκλησία γινόταν η αποκαθήλωση και τοποθετούσαν την εικόνα του σταυρωμένου σε ένα τραπέζι. Κατόπιν περνούσε ο κάθε ένας και προσκυνούσε, είπαμε, τον επιτάφιο. Η Καπαδοκία είναι ο τόπος καταγωγής χιλιάδων Ελλήνων που μετά την μικρασιατική καταστροφή αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τη γη τους, τα σπίτια τους και τα υπάρχοντά τους και να ακολουθήσουν το μακρύ δρόμο της προσφυγιάς, αναζητώντας μια άλλη πατρίδα. Το ελληνικό στοιχείο βρίσκεται παντού στην περιοχή. Οι επιγραφές στις εξώθυρες των σπιτιών, λαξευτές πάνω στην πέτρα, κύριες στερέωσον των οίκων τούτο, οι υπόσκαφες εκκλησίες με τα αφιερώματα στους τοίχους, οι μεγάλες επιβλητικές εκκλησίες με τις αναθηματικές επιγραφές, τα μοναστήρια με τις αγιογραφίες και η χαρακτηριστική καραμανλίδικη γραφή με ελληνικούς χαρακτήρες που έγραφαν πάνω τουρκικές λέξεις, μαρτυρούν μέχρι και σήμερα τον πολιτισμό που άφησαν πίσω οι προγονείς μας. Ξημερώνοντας λοιπόν Μεγάλο Σάββατο, οι άντρες σπάζανε τα ζώα για το γλέδι της επόμενης μέρας και οι γυναίκες έφτιαχναν πίτες με αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρη ή μέλι. Συνέχιζαν να πενθούν την κάθοδο στον Άδη του Χριστού, την οποία συνδύαζαν και με το θάνατο των δικών τους ανθρώπων. Το Μέγα Σάββατο ήταν η μέρα των πεθαμένων. Γι' αυτό το απόγευμα πήγαιναν στα νεκροταφεία, άναβαν τα κεριά και τα καντήλια των αποθαμένων τους και έκαναν τρισάγιο στα μνήματά τους. Την ημέρα. Ερχόμαστε στο βράδυ. Τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου οι περισσότεροι έπεφταν νωρίς για ύπνο για να μπορούν να κοινωνήσουν μετά την Ανάσταση. Δηλαδή, όπως κάνουν και σήμερα οι γυναίκες οι πιστές, δηλαδή κοιμούνται μερικές ώρες να φανεί ότι πέρασε και μια μέρα ώστε να μπορεί να κοινωνήσει. Εκείνη τη νύχτα οι νέοι της κάθε γειτονιάς συγκεντρώνονταν στις πλατείες και κουβαλούσαν εκεί τα καύσιμα υλικά που είχαν μαζέψει και τα βάζανε φωτιά. Οι φωτιές αυτές τις ονομάζανε τις φωτιές του Πάσχα. Εκεί γύρω από τις φωτιές του Πάσχα ζεσταίνονταν, όρευαν, γελούσαν και φώναζαν, περιμένοντας να χτυπήσει η καμπάνα που θα καλούσε τον κόσμο στην εκκλησία για την Ανάσταση. Οι φωτιές εκείνες, Θεοδώρα, συμβόλιζαν το κάψιμο του Ιούδα ή άλλοι λέγανε τις άναβαν σε ανάμνηση της φωτιάς με την οποία ζεσταίνονταν οι Απόστολοι όταν συνελήφθη και ανακρινόταν ο Χριστός. Με το που χτυπούσε η καμπάνα άφηνα τις φωτιές που είχαν ανάψει να καίνε κοιμώνες και τρέχανε στα σπίτια τους να ξυπνούσαν τους δικούς τους για να πάνε στην εκκλησία. Κατόπιν έτρεχαν σε όλο το χωριό φωνάζοντας ώστε να ξυπνήσουν και όσοι δεν είχαν ξυπνήσει ακόμη. Όλοι οι κάτοικοι, εκτός από τα πολύ μικρά και τους αρρώστους, πήγαν στην εκκλησία για την Ανάσταση, έχοντας μαζί τους από μια άσπρη λαμπάδα ένα ή δύο κόκκινα αυγά, καλά διαλεγμένα, για να νικήσουν στο τσούγκρισμα με τα αυγά των άλλων και ένα τσουρέκι. Μόλις ο ιερέας έλεγε το «Χριστός Ανέστη», αγκαλιάζονται μεταξύ τους επόμενοι «Χριστός Ανέστη» και ανταπαντώντας «Αληθώς Ανέστη», τσούγκριζαν τα κόκκινα αυγά που είχαν μαζί τους και τα έτρωγαν πρώτα μαζί με το τσουρέκι τους, τελειώνοντας έτσι τη μεγάλη νηστεία του Πάσχα. Εδώ Θεοδώρα να πούμε ότι το αυγό ήταν το τελευταίο φαγητό πριν αρχίσει η Σαρακοστή. Το τελευταίο φαγητό που τρώγανε ήταν ένα αυγό και βλέπουμε τώρα τελειώνοντας η Σαρακοστή είναι το πρώτο αυγό του Πάσχα, το πρώτο φαγητό του Πάσχα. Στην Καπαδοκία άνθησε ο ασκετισμός που από τα χρόνια του Μέγα Βασιλείου από την Κεσαρία τον 4ο αιώνα και μετά ιδρύθηκαν χιλιάδες εκκλησίες και μοναστήρια, λαξευτά στους βράχους, στις πλαγιές των γκρεμών ή στους κονικούς μονόλιθους που κρέμονται σαν φωλιές με το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, με σκαλιστούς θρόνους, κίονες και ονόκρανα και μοναδικές αγιογραφίες. Άλλα μεγάλα
τεράστια και άλλα μικρά που χωρούν ελάχιστα άτομα. Ταυτόχρονα όμως συναντά κανείς και τις υπέργειες βυζαντινές εμβληματικές εκκλησίες όπως των Αγίων Θεοδόρων στη Μαλακοπή, τη δωδεκάτρουλη θεόρετη εκκλησία των Αγίων Βλασίου και Βασιλείου στο Μυστή, του Κωνσταντίνου και Ελένη στη Συνασό ή του Αγίου Γρηγορίου του Νανζιανζινού στην Καρβάλη. Η κοιλάδα της Ιχλιχάρας ή αλλιώς το περίστρεμα με τις υπόσκαφες εκκλησίες, το Σογανλί, η κοιλάδα των μοναστηριών της Καρβάλης, η Ζέλβη, το κάστρο στο Ορτάχισαρ, τα μοναστήρια του Κοράματος με τις σπάνιες αγιογραφίες, είναι τόσο συγκλονιστικά που σου κόβεται η ανάσα θαυμάζοντας την τέχνη και την αρχιτεκτονική της λαξευτής πέτρας. Παίρναν τα φαγόσιμα που είχαν αφήσει στα σασίδια, όπως είπαμε προηγουμένως, τη Μεγάλη Πέμπτη, τα παίρνανε και πηγαίνανε στα σπίτια τους με αναμένες λαμπάδες. Φαντάζεσαι, Θεοδόρα, τι μυσταγωγική είναι αυτή η κατάσταση, τη ζήσαμε εμείς. Θυμάσαι όταν πήγαμε στην Καπαδοκία και πήγαμε να κάνουμε ανάσταση σε μια ξεχασμένη εκκλησία μέσα σε ένα χωράφι. Μια υπόσκαφη εκκλησία, ναι. Μια υπόσκαφη. Θυμάστε τι μυσταγωγή ήταν εκεί, να ανάβουν όλοι τα κεριά και να βλέπεις τίποτα, μόνο τα κερά και να κινούνται μέσα στο σκοτάδι. Κάπως έτσι ήταν και στα χωριά μας εκεί στην Καπαδοκία. Επιστρέφανε όλοι μαζί οι πιστοί, με ένα κεριά πηγαίνανε στα σπίτια τους. Και βέβαια δεν υπήρχαν λάμπες φωτισμού γύρω όπως έχουμε σήμερα, από όλοι το σκοτάδι γύρω. Και να βλέπει ο καθένας τις αναμένες λαμπάδες, τα φώτα αυτά να κινούνται, να πηγαίνει το κάθε φως σε κάποιο σπίτι. Με εκείνο λοιπόν το φως φώτιζαν με το άγιο φως, όπως το ξέρουμε, άναβαν τα κρυμμάτια στο Κοτέτσι, στο Σταύλο και στα άλλα εκείματα, λαμπρύνονται και σχημάτιζαν με την καπνιά των αναμένων λαμπάδων τους το σχήμα του Σταυρού στις εξώπορτες, αυτό που κάνουμε και σήμερα, για προστασία από το κακό. Αφού τελείωναν αυτά, Θεοδόρα, επειδή με ρώτησες αν είχαν μαγειρίτσα, αφού τελείωναν όλα εκείνα τα λατρευτικά έτοιμα, κάθονταν όλοι μαζί γύρω από το γιορτινό τραπέζι και τρώγανε σούπα. Μια σούπα, την οποία φτιάχνανε με κρέα τα δικά τους, τρώγανε επίσης κρέας, τρώγανε πιλάφι, τυρί, πίτες και καϊμάκι που είχαν ετοιμάσει και είχαν περιμένει πότε να φάνε το καϊμάκι τους τόσες μέρες, 40 μέρες. Έτσι τελείωνε το βράδυ της Ανάστασης του Μεγάλου Σαββάτου. Ακούσατε να περιγράφει ο Σιμεών Κιμίσογλου το Πάσχα που κάναμε το 2019 μια παρέα Θεσσαλονικαίων στην Καπαδοκία. Τότε με την προτροπή του Σιμεών Κιμίσογλου βρεθήκαμε μεταξύ Συνασού και Προκοπίου σε μια υπόσκαφη εκκλησία την οποία δεν τη διέκρινε κανείς, δεν καταλάβαινε κανείς ότι πρόκειται για εκκλησία, αλλά ένα από τα χιλιάδες υπόσκαφα που βλέπει κανείς αυτό το ιδιαίτερο τοπίο της πατρογονικής γης. Εκεί λοιπόν το βράδυ, το Πάσχα της Ανάστασης του 2019, η παρέα των Θεσσαλονικαίων, περπατήσαμε αρκετά μέτρα μέσα σε κάποια χωράφια, σκαρφαλώσαμε ελάχιστα πάνω στους βράχους, κρατούσαμε στα χέρια μας λαμπάδες και μπήκαμε μέσα σε αυτή την υπόσκαφη εκκλησία που ακόμα τα ονόματα των ανθρώπων που τότε την έφτιαξαν ήταν γραμμένα πάνω. Και όλοι μαζί τότε ψάλαμε το Χριστός Ανέστη. Αυτό που ακούτε είναι από τότε, από το 2019, δύο χρόνια πριν. Το έχω ανεβάσει στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε. Πάσχα στην Καπαδοκία, έτσι ονομάζεται. Με τις λαμπάδες στα χέρια. Και θα κλείσουμε
αυτό το μικρό αφιέρωμα, το Πάσχα στην Καπαδοκία, με την Κυριακή του Πάσχα. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή του Πάσχα, που είναι μια γιορτινή μέρα, πώς γιορτάζανε? Να πούμε, Θεοδώρα, ότι ξημερώνοντας η Μεγάλη Κυριακή, Μεγάλη Κυριακή λέγανε το Πάσχα στην Καπαδοκία, μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του χρόνου, τα παιδιά πήγαιναν στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους νονούς, στις νονές, στους θείους και στις θείες τους, τους φιλούσαν τα χέρια και έφεραν τα δωράκια τους. Την ημέρα εκείνη της Κυριακής της Ανάστασης, νωρίς το απόγευμα γινόταν η λειτουργία της Δεύτερης Ανάστασης. Μετά τη δοξολογία, το εκκλησίασμα έβγαινε για τη λιτανία. Περνούσαν από τα κεντρικά σημεία του τόπου τους και κατόπιν επέστρεφαν στην εκκλησιά τους, όπου διαβάζονταν τα Ευαγγέλια. Μετά τη Δεύτερη Ανάσταση, εδώ αρχίζει το γλέντι. Το γλέντι στην Καπαδοκία άρχιζε μετά τη Δεύτερη Ανάσταση και κρατούσε σχεδόν μια εβδομάδα. Όλοι τις θα λέγαμε την εβδομάδα της Διακαινησίου. Μαζί στο γλέντι παίρνουν μαζί τους κόκκινα αυγά για τσούγκρισμα. Μάλιστα, για να διαλέξουν τα πιο σκληρά αυγά, τα χτυπούσαν ελαφρά στα δόντια τους και ανάλογα με τον ήχο καταλαβαίνανε ποιο είναι πιο δυνατό, ποιο είναι πιο που θα σπάσει πιο εύκολα. Με τα διαλεγμένα αυγά τσούγκριζαν με τους φίλους τους. Και τι κάνανε? Όποιος έσπαγε το αυγό του αλουνού, λέγοντας και «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη», του το έπαιρνε το αυγό. Οπότε έπρεπε να διαλέξουν σκληρά αυγά για να μαζέψουν αυγά, αλλιώς θα και τα δικά τους. Και ενώ το γλέντι συνεχιζότανε αυτές τις μέρες, τα πιο γερά παλικάρια από κάθε γειτονιά πάλευαν με τα παλικάρια άλλης γειτονιάς για να βγει ο δυνατότερος του χωριού. Σε πολλά χωριά γίνονταν εκείνες τις μέρες δρόμου ή και λιθαριού, δηλαδή ποιος θα πετάξει πιο μακριά ένα λιθάρι. Από τα κόκκινα αυγά, Θεοδώρα, που είχαν πάει στην εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη και τα πήρανε στο σπίτι τους, τις επόμενες μέρες παράχωναν ένα από αυτά στα χωράφια τους για να προφυλάσσονται από χαλαζοπτώσεις και άλλες κακοκαιρίες, το οποίο έπρεπε να μείνει εκεί για πάντα. Ή σε ορισμένες περιπτώσεις λέγανε φτάνουν 40 μέρες και μετά την παρά τους 40 μερών το ξέχωναν το αυγό και το τρώγανε, εάν βεβαίως δεν είχε σαπίσει. Τα υπόλοιπα φαγόσιμα που είχαν στο σακούλι της Μεγάλης Πέμπτης και το οποίο ήταν πλέον στο σπίτι, τα ανακάτευαν με άλλες ίδιες τροφές που είχαν στα σπίτια τους. Δηλαδή, έριχναν το γιαούρτι στη στάμνα με το γιαούρτι, το ζυμάρι σε άλλο ζυμάρι που κρατούσαν για ζύμωμα, το αλάτι στο αλάτι του σπιτιού και τρώγανε και το τσουρέκι. Μεταφέρανε έτσι την ευλογία της εκκλησίας στις οδιές τους. Το πασχαλινό τραπέζι τι είχε? Το πασχαλινό τραπέζι είχε κρέατα, είχε όλα τα καλά που μπορούσαν να έχουν στο τραπέζι τους. Ό,τι μπορούσαν, ό,τι είχαν στη διάθεσή τους, όλα τα καλά τα βάζανε και βεβαίως και ποτό. Αρκετό ρακί και κρασί που το πίνανε και γλεντούσαν και κάνανε, περνούσαν υπέροχα. Ακούσαμε τον Σιμεών Κιμίσογλου, τον ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, να μας μιλάει για την Καπαδοκία, για τα έθιμα, τα ήθη και τα έθιμα τότε στην Καπαδοκία.